Παναθηναϊκό που φάνηκε ανέτοιμος, ας πούμε, για αυτό το ντέρμπι. Να πούμε υπερόπτης, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε καλωστημένος, καλά διαβασμένος. Χτύπησε την μηχανή του Παναθηναϊκού στα έμβολά της, δηλαδή τον Μπορέλη και τον Νιόπλια, ακόμα στις εχμές της, τον Σαραβάκο και τον Βαζέχα, με πολύ καλά μαντουμάν, τα οποία πέδωσαν καλά. Και από εκεί και πέρα η αριστερή του πτέρυγα οργίασε πραγματικά με τον Καλατζή και τον Τσιαντάκη. Ο Κρίστενσεν, γιορτάζοντας με μία μέρα διαφορά τα γενέθλιά του που τα είχε χτες, έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, εκμεταλλεύτηκε δύο από αυτές, πήρε προβάδισμα 2-0. Θα μπορούσε να κερδίσει πιο άνετα και αν ο Παναθηναϊκός έχει κάτι να λέει, αυτό θα είναι η μία εκείνη φάση στην οποία δημιουργήθηκε η υποψία παράβασης μέσα στην περιοχή. Πιθανό να ήταν, φαντάζομαι θα τη δείτε αργότερα. Ο Παναθηναϊκός πάντως απείλησε ουσιαστικά μόνο με δύο στημένες φάσεις, δύο φάουλ του Σαραβάκου, από τα οποία το ένα κατέληξε σε γκολ. Με όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στο σαφάρι της κορυφής, στο σαφάρι του τίτλου, αφού διατήρησε τη διαφορά των 7 βαθμών πίσω από την ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός έμεινε αρκετά πίσω, έκανε πολύ κακό ποδαρικό για το 1994, έχασε το δεύτερο φετινό ντέρμπι μέσα στο γήπεδό του. Η μεγάλη κερδισμένη πιθανόν να ήταν η ΑΕΚ, που βρέθηκε ξανά 6 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και παρέμεινε 7 μπροστά από τον τρίτο Παναθηναϊκό. Αυτή φαντάζομαι ήταν που πανηγύριζε, το φάντασμά της ήταν σαν να πλανόταν, σαν να πλανιόταν πάνω από το γήπεδο. Αυτά λοιπόν από εδώ, θα δούμε τώρα τα στιγμιότυπα του αγώνα και η συνέχεια από την Πένια. Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά. Θα τελειώνετε καμιά φορά ή θα δούμε στιγμιότυπα πάλι? Στιγμιότυπα θα δούμε, διότι αδειμονεί ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένας αυτός. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Υπάρχει αγωνία να δούμε από τον κόσμο να δει πάλι τα γκολ. Αλλά και εσύ, που η σειρά σου σε λίγο έρχεται. Χρόνια πολλά στους αθλητικούς του Μέγκα. Μέσω ημών με ύψιλον. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Ήσαν και εσύ αθλητικός κάποτε. Ναι, και έχω νοσταλγίσει το δικό σας ρεπορτάζ. Γι' αυτό μπήκα τώρα εδώ. Ανταποδίδουμε και ευχόμαστε. Με θέλατε να ξανάρθω? Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Χρόνια πολλά και τελειώνετε. Επίσης. Η ώρα λοιπόν για το της φάσης του ντέρμπι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πρώτο ντέρμπι της νέας περίοδου, τελείωσε με θριαμβευτή τους Ερυθρόλευκους. 1-2, περιγράφει ο Νίκος Παπαδογιάννης. Θα κερδίσει ο Καραπιάλης. Έγινε κάποιο χέρι που πέρασε απαρατήρητο. Ο Καραπιάλης πλησιάζει στην περιοχή και τώρα μπαίνει ο Καραπιάλης στην πρώτη καλή φάση του αγώνα. Ο Βάντσικ καθαρίζει στο 7ο λεπτό. Σαραβάκος, λάθος. Δεν παρακολουθούσε κανείς συμπαίκτη του. Και τώρα ο Καραπιάλης για άλλη μια φορά σε θέση για σουτ. Τελικά προτιμάει να ξεκινήσει ένα συνδυασμό. Σουτ του Τσιαντάκη, καλό. Ο Βάντσικ σε καλή θέση. Ο Σαραβάκος στο φάουλ, το οποίο είναι σε πολύ καλή θέση. Αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού που σχηματίζουν το τείχος επιμένουν να κινούνται προς τα εμπρός. Ο Σαραβάκος τελικά σουτάρει. Ο Ράντος θα σώσει. Μεγάλη φάση στο 15, ακριβώς στο 15. Σαραβάκος. Ο Χριστοδούλου. Ψάχνει, αλλά δεν βρίσκει κανένα. Για να δούμε τον Βαζέχα, παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Αμανατίδης έδιωξε μακριά. 4 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου και το φάουλ σε καλή θέση. 7-8 μέτρα έξω στη μεγάλη περιοχή του Βάντσικ, ο οποίος περιμένει. Θα σουτάρει ο Παχατουρίδης. Η μπάλα πάλι κοντράρει σε κάποιο χέρι. Ο Τσαλουχίδης θα σουτάρει. Δεύτερο σουτ από τον Παχατουρίδη. Μπάλα περνάει και βγαίνει μόλις out το σουτ του Καραταΐδη. Ο Μπεν Κρίστενσεν εδώ. Από αριστερά δεν έχει όμως στήριγμα. Τώρα προωθούνται οι συμπαίκτες του. Ο Κρίστενσεν ψάχνει με μια βαθιά σέντρα. Θα γίνει το ανάποδο ψαλίδι του Εστάι. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό γκολ. Από αυτά που δεν βλέπουμε πολύ συχνά. Το 0-1 στο 44 προς 45. Και κοιτάξτε εδώ πως πανηγυρίζει ο σκόρερ. Και πανηγυρίζει βέβαια δικαιολογημένα, αφού σκοράρει με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτό το εκπληκτικό γκολ στο 45ο λεπτό. 53 λεπτά ο Ολυμπιακός πάντα 1-0 μπροστά, θα εκτελέσει το φάουλ, κεφαλιά του Τσαλουχίδη. Πολύ καλή φάση, πολύ καλή ευκαιρία για το 0-2. Θα βρει τώρα τον σκόρερ, τον Καλατζή. Ο Καλατζή σε μια σέντρα σου, την μπάλα θα περάσει μπροστά από την εστία του Βάντσικ. Σαραβάκος στο κόρνερ. Ο Παχαρδουρίδης πολύ άτσαλα, ο Καλατζής βγαίνει και κόβει, ζητούν χέρι παίκτες του Παναθηναϊκού και με μεγάλο φανατισμό εδώ που τα λέμε. Και να ο Κρίστενσεν ενώπιον με τον Βάντσικ, ο Δανός έτοιμος για το 0-2, πάρα στο δοκάρι, σε κενή εστία ο Καραπιάλης σημαδεύει τα πετινά του ουρανού. Χατζίδης, Εστάι, λάθος μας του Εστάι. Χατζίδης με πείσμα θα κερδίσει, έχει και τον Κρίστενσεν κοντά του. Ο Χατζίδης έτοιμος για το 0-2 και πραγματικά ο Ολυμπιακός
είναι πλέον, έχει πλέον τα ενία του αγώνα με τον γκολ του Μινά Χατζίνη, ο οποίος ανταμείφθηκε για το πείσμα του, έκλεψε την μπάλα από την γκάφα του Καλιτζάκη που εδώ δείχνει απαρηγόρητος δεξιά και εκτέλεσε τον Γιώζεφ Βάντσιξεν τέτα τέτα από αυτά που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Χατζίδης σκοράρει για πρώτη φορά σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και κάνει το 0-2 στο 66. Και στη συνέχεια τέτα τέτ με τον Βάντσικ να κρατάει την ψυχραιμία. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση για γκολ. Ο Βαζέχα πάνω στα πόδια του Παχατουρίδη και κόρνερ, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για κάποια παράβαση στις στιγμές που προηγήθηκαν από το τελικό σούτ, από την τελική προσπάθεια του Βαζέχα. 77ο λεπτό, ένα φάουλ από αυτά που καμιά φορά είναι σαν πέναλτι για τον Δημήτρη Σαραβάκο, ο οποίος ήδη έχει πετύχει ένα γκολ με φάουλ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Σαραβάκος θα σημαδέψει σωστά, 2-1. Το είπαμε ότι κάτι τέτοια φάουλ είναι σαν πέναλτι για τον Δημήτρη Σαραβάκο. 1-2 λοιπόν στο 77 με το υπέροχο αυτό σουτ φάουλ του Δημήτρη Σαραβάκου. Ο Ράντος έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα από το δεξιό του γάμα, όπου κατευθυνόταν με μαθηματική ακρίβεια. Ο Ζουνίδης σε ρόλο τελευταίου παίκτη πια. Καλατζής, ήταν ο Φραντζέσκος αυτός που μπήκε μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Ήταν η πρώτη φορά που άγγιξε την μπάλα ο Κώστας Φραντζέσκος το 84. Χριστοδούλου, ο παλιόφιλος του Κρίση Καλατζή, σήμερα πια αντίπαλοι. Καλατζής, σε μια ατομική προσπάθεια. Καραπιάλης είναι ο τυχερός που θα βρεθεί και πάλι φάτσα με τον Βάντσικ από μακριά όμως. 49 λέει το χρονόμετρο του σταδίου. Υπάρχει κάποια ένταση, κάποιες προξίες εκεί ανάμεσα σε Γκόνια και σε Βάντσικ. Ο Βάντσικ κάτι του λέει, ασφαλώς όχι κομπλιμέντα. Εκτελέσει και το κόρνερ. Φοβερή σύγχυση μπροστά στην εστία. Θα διώξει κάποιος εκεί. Ο Βάντσικ κυνηγάει τον Καλατζή και τώρα είναι άδειο το τέρμα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Πραγματικά απίθανα πράγματα συμβαίνουν σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Τερματοφύλακας δεν υπάρχει κάτω από τα δοκάρια. Ο Βαΐτσης δοκιμάζει να σουτάρει από μακριά και σημαδεύει τον Χριστοδούλου, χάνοντας έτσι ακόμα μια σπάνια ευκαιρία. Έχω την εντύπωση ότι νωρίτερα υπήρξε offside, αφού ο Βαΐτσης καλυπτόταν μόνο από τον Χριστοδούλου, δεν υπήρχε Βάντσικ. Και εν πάση περιπτώσει το ντέρμπι τελειώνει με τον Ολυμπιακό θριαμβευτή. Τελικό σκορ 1-2 και πανηγύρι τρελό από τους παίκτες και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού εδώ.